Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς έχει μείνει μέσα στο καλοκαίρι. Και ξεκινάμε με τα G-Hotels, τα οποία έχουν αυτή την περίοδο από 16 Εβδόμου μέχρι και 19 Οκτώβου στο Παλίνι, τον Δημήτρη τον Καραγιάννο, αυτό που βλέπετε δηλαδή, με την έκθεση ζωγραφικής με λάδι, πεζοπορία στα βουνά της Ελληνικής Μακεδονίας. Όπως μας είπε και ο ίδιος, με την παρέα που δημιούργησε από τους πεζοπόρους φίλους του, έφτασε στο σημείο να γυρνάει όλα τα βουνά της Μακεδονίας και έτσι αποτύπωνε είτε σε χαρτί είτε με φωτογραφία αυτά που τον ενδιαφέραν περισσότερο και στο τέλος πήγαινε στο εργαστήριό του και έκανε ό,τι βλέπετε. Βέβαια, στην αίθουσα Τέχνης Άθος, στο άλλο χώρο του G-Hotels, υπάρχει πάλι ο Δημήτρης ο Καραγιανός, αλλά θα είναι από τις 30 Εβδόμου μέχρι τις 19 Οκτώβου, με την έκθεση ζωγραφικής με σέπια, πεζοπορία στα βουνά της Ελληνικής Μακεδονίας νούμερο 2, και φυσικά αυτό που βλέπετε, δηλαδή η σέπια. Και μπορείτε βέβαια να παρακολουθήσετε εσείς και τις δύο εκθέσεις όταν θα πάτε στο σημείο που είναι το μετέχμιο, ανάμεσα δηλαδή που αρχίζει η μία και τρέχει και η άλλη. Αμέσως μετά τον Καραγιανό στο Παλίνι, στις 28 μέχρι και 2 Σεπτεμβρίου, είναι ο Νίκος Σμυρνιός με την έκθεση των ψηφιακών έργων τυπωμένα με μέταλλο, οπτική τέχνη λέγεται, αυτό που βλέπετε. Και φυσικά θα βρίσκεται μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου εκεί. Και επίσης στην αίθουσα τέχνης του Άθος όμως αυτή τη φορά, μετά το Δημήτρη του Καραγιάννο, θα είναι η Χρυσάνθη Κανέλου με την έκθεση ζωγραφικής «Το δίχτυ του χρόνου». Δηλαδή προφανώς δεσμεύει εικόνες και αυτό που φαίνεται ουσιαστικά. Αυτά θα γίνουν στα G-Hotels, στα Culture Events που οργανώνονται εκεί κάθε χρόνο από το τέλος του Μαρτίου μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε τι έχει το Sunny Festival, το οποίο Sunny Festival έχει ξεκινήσει ήδη, το ξέρετε πολύ καλά, από τις αρχές περίπου του Ιουλίου και θα συνεχίσει το πρόγραμμά του από εδώ και πέρα με όλα. Τέλειωσε το Jazz on the Hill, τέλειωσε και το Sounds of the World. Είναι δύο από τις ενότητες που έχουν την μεγάλη ουσιαστικά προσέλευση κοινού. Τώρα, για την περίοδο αυτή, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, έχουμε το κουιντέτο του Δημήτρη Καλατζή με την καμερά του ορχήστρα στο Φύλλο της Μουσικής, του Μάνου Χατζηδάκη, ο Μάνος Χατζηδάκης συναντά την τζαζ. Στις 6 Οκτώβου στο Λόφο Σάνι θα είναι ο Γιάννης Βακαρέλης με τον Μανώλη Μητσιά και στις 13 Οκτώβου στο Λόφο της Σάνι θα είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στα καταλόγια από τα Vanguard Theater θα βρίσκεται στις 4 και 5 Οκτώβου στο Garden Theater που ξεκινάει την καινούργια του σεζόν και αυτό για πρώτη φορά. Ο Χρήστος Λίγκας, ο καλλιτεχνικός συντονιστής στην ενότητα του θεάτρου. Με τα καταλόγια λοιπόν θα ξεκινήσουν να παίζονται για δύο μέρες. Το Σκοτεινό Σπίτι 11 και 12 του μηνός Αυγούστου και μετά αρχινάν τα Fine Greek Music Talents όπου οι Motel Selenik 19 Οκτώβου θα βρίσκονται εκεί για να απολαύσετε τη μουσική τους και η Your Hand in Mine 20 του μηνός, την επόμενη μέρα πάλι στο Garden Theater. Τα Classical Waves μετά με τον Στέφανο Θωμόπουλο στις 26 Αυγούστου με τον Γιάννη Στέφο, τη Λιδία Οσάκοβα, την Τηλιάνα Γεωργίεβα Παπαδοπούλου στις 27 Οκτώβου και τον Ντου Γκολιάρντι στις 2 Σεπτεμβρίου και με αυτό μαζί με τους In The Fix που είναι στις 3 Σεπτεμβρίου και βλέπετε στις φωτογραφίες από όλα αυτά που τώρα μόλις σας έχω ανακοινώσει, τελειώνει ουσιαστικά το Φεστιβάλ Σάνι. Να περάσουμε να δούμε το πρόγραμμα τώρα του Φεστιβάλ Θάλασσας, το τι γίνεται στα Μουδανιά. Με λίγα λόγια, βλέπετε εσείς το χώρο του Φεστιβάλ εκεί, του θέατρου, και αυτό που έχει μείνει είναι στις... Την Κυριακή που το Σάββατο που μας έρχεται, ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, μια κομμωδία του Κάρο Κολτόνη, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τη Φέη Ξυλά, τον Γιώργο του Χρυσοστόμου, τον Αλέξανδρο Μιλωνά, Νίτα Κούλη, Κίμωνη Φιωρέτο, Γιώργο Παπαγεωργίου, Βαγγέλη Χατζηνικολάου, Μένη Κωνσταντινίδου και Μαρία Βλαχάκη. Αμέσως μετά έρχεται ο Caveman την Τρίτη 2 του μηνός Αυγούστου. Σάββατο 6 Αυγούστου τα κορίτσια με τα μαύρα, το Αλέξανδρο Ρίγα και τον Δημήτρη Αποστόλου, με Χρύσα Ρόπα, Ελένη Καστάνη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Σωτήρη Καλυβάτση, Σοφία Μουτίδου και Χρυσούλα Διαβάτη. Την Παρασκευή 12 Οκτώβου ευτυχώς επτοχεύσαμε, μια κομμωδία με τον Φώτη Σπύρου, την Κάτια Νικολαίδη, τη Σοφία Βογιατζάκη, τον πρόεδρο του Σουνίδη, τον Πατρίκιο Κωστή, Σόλωνα Τσούνη, Μπίλιο Κωνσταντοπούλου, Διονύση Κλαδί και Βαγγέλη Δαλέ.
Σάββατο 13 Οκτώου είναι ο Μικρός Πρίγκιπας στο Παιδικό Θέατρο, μια παράσταση που παίζουν οι ίδιοι ηθοποιοί από την ομάδα Ευτυχώς Επτοχεύσαμε και είναι βασισμένη στα καλύτερα βιβλία του 20ου αιώνα και αυτό στη σκηνοθεσία Φώτη Σπύρου. Το Σάββατο στις 20 Οκτώου ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τη Σοφία Γεωργατζή στα πλαίσια το τέλος του καλοκαιριού δίνουν μια συναυλία εκεί στο χώρο του θεάτρου για όλους όσους θέλετε να παρακολουθήσετε αυτού του είδους οι συναυλίες και να περάσουμε να δούμε τι γίνεται με το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας, το οποίο τα μικρά... έχουμε και το Φεστιβάλ Αριστοτέλεια, το ξέχασα αυτό, το οποίο έχει το πρόγραμμά του που βλέπετε ήδη εσείς στους δέκτες σας να τρέχει το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Εγώ να σας δώσω λεπτομέρειες ότι στις 14 Αυγούστου στο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στη μνήμη του Νίκου Παπάζογλου θα βρίσκεται εκεί η Μαρία Φωτίου και ο Νίκος Ρέγκος στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων σταγέρων στην Ολυμπιάδα. Το άξιο νηστή στις 20 Αυγούστου θα ακουστεί στον προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγιάς και το άξιο νηστή επίσης στον πύργο προσφορείου στην Ουρανούπολη, το 1-15 στην Παναγιά, στην Ουρανούπολη, 20 Αυγούστου. Αυτό που θα αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε φυσικά είναι για όσους από εσάς θέλετε να δείτε θέατρο το Γάλα, το οποίο θα παιχτεί 6 Αυγούστου στο προάβλιο Δημοτικό Σχολείο της Ερυσού. Ο Λοδοβίκος των Αναγίων θα είναι στις 7 Αυγούστου στην πλατεία Αμουλιανής. 29, 30 και 31 Ιουλίου εκδηλώσει στη Βαρβάρα με συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα του Παύρου Παυλίδη που θα βρίσκονται εκεί πέρα και αμέσως μετά έχει και παραδοσιακά παιχνίδια στις 31 του μηνός. Πιο μπροστά είναι και ο Γιάννης Χαρούλης με τον Θανάση Παπακοσταντίνου στις 29 Ιουλίου, τώρα δηλαδή, σε λίγες μέρες. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει και συναυλία με τους Δάρνακες με δικές τους συνθέσεις και τραγούδια που θα ακουστούν από όλη την Ευρώπη στις 5 Αυγούστου. Και 15 Αυγούστου, από 15 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου είναι και έκθεση ζωγραφικής με έργα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις 16 μέχρι 24, τελειώνουν δηλαδή. Και φυσικά υπάρχουν και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει και τελειώνουν και αυτές των οικαστικών. Να θυμηθώ μονάχα να πω ότι ο Λοδοβίκος βρίσκεται στην πλατεία της Αμουλιανής στις 7 Αυγούστου για όσους από εσάς παρακολουθείτε αυτό το φεστιβάλ. Θα είστε εκεί κοντά δηλαδή στα χωριά του Δήμου Αριστοτέλης. Πάμε στα Μικρά Διονύσια όπου περιοδεύει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πιθανότητα να το πετύχετε σε κάποια από τα περιοδεύοντα σημεία. Τα Μικρά Διονύσια βέβαια είναι η παράσταση του καλοκαιριού γιατί είναι 50 χρόνια γιορτάζουν τα 50 χρόνια του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας και φυσικά είναι περίπου από τις 20-25 καλύτερες παραστάσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια στο Κρατικό Θέατρο. Βλέπετε εσείς τον Γιώργο τον Αρμένη. Τι κάνει ακριβώς ο Γιώργος Αρμένης? Είναι ο συνδετικός κρίκος από παράσταση σε παράσταση. Είναι ο Διονύσης, ο υπεύθυνος του θεάτρου στα σκηνικά και σε όλα αυτά που γίνονται, ο φροντιστής δηλαδή, και θυμάται αναπολύ τα χρόνια που περάσανε και κάθε φορά που μένει σε κάποια παράσταση, εσείς βλέπετε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την παράσταση. Αξίζει τον κόπο δηλαδή, άμα το συναντήσετε κάπου, να το παρακολουθήσετε. Επίσης, εγώ να σημειώσω ότι από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία της Σχολής θα δέχεται δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις προκριματικές και εισαγωγικές εξετάσεις από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με απολυτήριο λυκείου, αποδεικτικό επικυρωμένο φωτοτυπία, πιστοποιητικό γεννήσεως επικυρωμένη ίσως φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και 8 έγχρωμες μικρές φωτογραφίες. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 25ο. Επίσης, το Κρατικό Θέατρο μας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης και σεμινάρια προετοιμασίας υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις των δραματικών σχολών της χώρας θα γίνονται από ηθοποιούς του κρατικού και θα παρέχονται δωρεάν. Σε αυτά μπορούν να συμμετέχουν ως καθηγητές ή διδάσκοντες στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, καθώς και τα μέλη της οριστήσας από το Κρατικό Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων της σχολής του. Και το σεμινάριο θα ξεκινήσουν στις 17 Αυγούστου και το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή είναι έως 29 ετών. Δεν είναι μονάχα δηλαδή για το δικό του
θέατρο, για τη δική του σχολή του θεάτρου. Είναι για όλες τις σχολές, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε αυτά τα σεμινάρια. Και φυσικά μέχρι τις 3 Αυγούστου θα πρέπει να έχετε δηλώσει συμμετοχή. Εγώ θα σας δώσω μονάχα ένα τηλέφωνο από το Κρατικό Θέατρο, το 270-398, 2310-270-398. Και να πω επίσης ότι το Κρατικό Θέατρο θα χρειαστεί επαγγελματίες ηθοποιούς κάτω των 35 ετών για τις παραγωγές της χειμερινής περίοδου 2011-2012. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1η και την Τρίτη 2 Αυγούστου στη σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα τραγούδι και ένα μονόλογο δικής τους επιλογής, να έχουν μαζί τους ρούχα πρόβας και αν παίζουν κάποιο μουσικό όργανο να το έχουν και αυτό μαζί τους. Τελευταία ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής, η Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, 27 Ιουλίου, έως στις 1 στο Γραφείο Παραγωγής. Τώρα, να πάμε να δούμε λιγάκι το απόσπασμα με τον ήχο από αυτή την παράσταση και τα ξαναλέμε αμέσως μετά. Ντρεπόμουν, ναι. Μόνο που το σκέφτομαι, με κόβει κρύο συντρότας, με κόβει. Αν τέριαζε να κάνουμε σπομβές σε πεθαμένο, γι' αυτόν εδώ το βρίσκω δίκιο. Μεγάλο δίκιο μάλιστα. Με τόσες γέμισε κατάρες το ποτήρι του σπιτιού που γύρισε και μόνος του το ρούφηξε ως τον πάτο. Από το στόμα μαχαιριού σε πέρασε το χέρι του Υγίσθου και σε έστειλε στη συμφορά στον κόσμο. Και ύστερα με το δόλιο φωνιά κοιμήθηκε στου γάμου σας την κλίνη. Ονομάζω πατροκτόνο το υφασμό αυτό. Εδώ μπροστά σας τώρα καυχαίμαι και θρηνώ. Πονάω για τα έργα μας, τα πάθη μας και τη γενιά μας. Ήρθε ο Μενέλαος, ο αδελφός του πατέρα. Αλήθεια, στην ερημιά μας είναι δικός μας άνθρωπος. Οφείλει πολλά στον πατέρα. Αλήθεια σου λέω, ήρθε και έφερε και την Ελένη από την Τρία. Έτσι το θρύλο ξεκινούν οι βάρβαροι τη γλώσσα της Ασίας. Είδατε για τον Γιάννη Μαλούχο. Να περάσω να σας πω τι γίνεται με το διπλανό μας από την άλλη μεριά. Είπαμε τη Χαλκιδική, αλλά δεν είπαμε την μεριά της Κατερίνης. Έχουμε το Φεστιβάλ Ολύμπου στο Δίον, βλέπετε εδώ που, το χώρο το προάβλιο. Και την Τετάρτη 3 Αυγούστου, έκθεση φωτογραφίας του Γιώχαν Βέμπερ με τα εγγένεια που γίνεται στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Τώρα, το Σάββατο 6 Αυγούστου, έρχεται το Εθνικό Θέατρο με το σκηνοβάτη της σκηνοθεσίας Σταμάτη Φασολή στο Αρχαίο Θέατρο του Δίων. Εκεί, την Παρασκευή 12 Αυγούστου, θα παιχτεί η Ειρήνη του Αριστοφάνη με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Το Σάββατο 13 Αυγούστου, ο Μικρούτσικος με το Θηβαίο θα δώσουν συναυλία στο κάστρο Πλαταμόνα. Στο ίδιο κάστρο του Πλαταμόνα, Κυριακή 14, συναυλία με τη Μόνικα. Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου συναυλία με τον γκρουπ Υβριδικών και τη χορευτική ομάδα Σώμα Ως, πάλι στο κάστρο Πλαταμόνα. Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου παράλληλη εκδήλωση με συναυλία με το μουσικό σύνολο Γκόλφο στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας της Κονταριώτισσας. Την Τετάρτη 17 Αυγούστου τώρα βραδιά μουσικής με ελληνικά τραγούδια διασκευασμένα από το Χαράλαμπο Ναυροζίδη. Την 5η 18 Αυγούστου παρουσίαση βιβλίου της Πενελόπης Χατζηδημητρίου με τον Θόδωρο Τρεζόπουλο, για τον Θόδωρο Τρεζόπουλο από το προσωπικό στο Παγκόσμιο και συμπόσιο με τη συμμετοχή του Σάβα Πατσαλίδη, του Γιώργου Σαμπατακάκη, της Πενελόπης Χατζηδημητρίου, του Σάβα Στρούμπου και του Θόδωρου του Τρεζόπουλου στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Το Σάββατο 20 Αυγούστου στο θέατρο, από το θέατρο Άτης, Προμηθέας Δεσμότης σε σκηνοθεσία του Θόδωρου Τρεζόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίων, μια παράσταση που είναι από τις πολύ εξαιρετικές και αναμενόμενες να κάνει επιτυχία αυτό το καλοκαίρι. Τετάρτη 24 Αυγούστου, το Εθνικό Θέατρο με το παραμύθι χωρίς όνομα της Πενελόπη Δέλτα, πάλι στο Αρχαίο Θέατρο του Δίων. Και Σάββατο 27 Αυγούστου, το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας με τα Μικρά Διονύσια, μια επιτυχιακή παράσταση, όπως σας είπα, για τα 50 χρόνια του Κρατικού Θέατρου Βόρειας Ελλάδας. Και τελειώνουμε την Κυριακή 28 Αυγούστου με τις αρχαιολογικές ομιλίες στη Βόρεια Πιερία Λουλουδιές Κίτρους. Με ομιλητές του Κωνσταντίνου Κοτσάκη με θέμα την παλιά Μπελακολίνδρου, το Μάθο Μπέσιο με θέμα ανασκαφές στη Βόρεια Πιερία και την Ευτέρπη Μαρκή.